Κατερίνα. Καταλαβαίνεις ότι έχει έρθει η ώρα τώρα. Έχει έρθει η ώρα μου. Θα ερχόταν αυτή η ώρα κάποια στιγμή. Χαίρομαι όμως που ήρθε. Εντάξει, δεν είναι και από τις πρώτες συναντήσεις μου. Mm-hmm. Και θα ήθελα λίγο να μιλήσουμε, γιατί δεν σε έχω καταλάβει και πολύ καλά. Θα σου εξηγήσω τι εννοώ. Mm-hmm. Ενώ είσαι από τους ανθρώπους, ας πούμε, που στο παιχνίδι είσαι πρωταγωνιστής, δεν αισθάνομαι ότι ξέρουμε πολλά πράγματα για σένα. Γιατί πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτό? Γενικά, σαν χαρακτήρας, δεν είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος θα μιλήσω πάρα πολύ. Δηλαδή, είμαι λίγο ισοστρεφής. Κρατάω και μερικά πράγματα για μένα έως αρκετά. Πιστεύω έως και όλα. Όλα, όχι. Μετά την αποχώρηση της Σοφίας, πώς αισθάνεσαι? Αισθάνεσαι πιο ανάλαφρος? Αν αισθάνομαι ανάλαφρος, μπορείς να το θέσεις και έτσι. Μου φαίνεσαι. Είναι από την άποψη ότι γενικά υπήρχε μια μηχανία όταν βρισκόμουν στον ίδιο χώρο με τη Σοφία μετά από όλο αυτό. Οπότε μπορώ να το πω και ότι είμαι λίγο πιο ανάλαφρος. Σαν να ήταν μια λύτρωση δηλαδή αυτό το πράγμα. Όχι, είναι βαρύ όλο αυτό, αλλά λόγω του ότι επειδή δεν θέλω να είμαι σε ένα χώρο ο οποίος να αισθάνομαι ο άλλος ότι πώς να σου το πω, ότι αισθάνεται λίγο αμήχανο όταν είμαι στον ίδιο χώρο και από τη Σοφία, ας πούμε, το αισθάνθηκα αυτό. Ναι, γι' αυτό αισθάνομαι λίγο πιο ανάλαφρο.